Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Δείτε απόψε στο Δελτίο Ειδήσεων. Άνοιξε το πρωί τις πύλες του το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών. Την έναρξη του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Πιο το περιεχόμενο της εισήγησης του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου. Δείτε ακόμη πώς ευχήθηκαν χρόνια πολλά στο Δήμαρχο Γιώργο Παπαδριέλη οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Παρετήθηκε από τη θέση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών ο Τάσος Ελευθεριάδης. Ποιος τον αντικαθιστά. Τη Δευτέρα αναμένεται να προσδιοριστεί η τιμή του βαμβακιού από την Ένωση. Κατεβάζουν τις σημαίες στα μεσάνυχτα οι οδηγοί των ταξί, ενώ σε δύσκολη θέση βρίσκονται οι μεταφορικές εταιρείες λόγω της απεργίας διαρκείας των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά. Άνοιξε το πρωί τις πύλες του αγκαλιάζοντας τους στρατιώτες της Ομογένειας το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών. Η εθνική, ευρωπαϊκή αλλά και διεθνής προοπτική της Θράκης κατά την τρίτη χιλιετία είναι το αντικείμενο του φετινού συνεδρίου. Η σημερινή πρώτη μέρα σφραγίστηκε από την παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστόδουλου, που ήταν και ο πρώτος εισηγητής, ενώ την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Τις πύλες το άνοιξε σήμερα το πρωί το 5ο Παγκόσμιο Συνέδριο Θρακών. Το συνέδριο πραγματοποιείται στην πόλη της Ξάνθης στο Δημοτικό Αμφιθέατρο και θα διαρκέσει μέχρι και την Κυριακή. Την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης. Ο κύριος Κακλαμάνης στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στο συνοριακό ρόλο που παίζει η Θράκη για την πολυμορφία του κόσμου της και την παραλήρησε με εικόνα της σύγχρονης Ευρώπης λόγω της συνύπαρξης πολλών μη ομοιόμορφων και διαφορετικών. Η Θράκη σήμερα αρχή του χάρτη της Ελλάδας ορίζει ταυτόχρονα και την αφετηρία της Ευρώπης και μαζί με το Αιγαίο και την Κύπρο επάλξης του ελληνισμού χαράζει το σύνορο ενός κόσμου της Ευρώπης που αποτελούσε πάντοτε το όραμα των Ελλήνων. Ενός κόσμου δηλαδή εκτεταμένου και πολυμορφικού. Ενός κόσμου με ασφάλεια και ευρείες δυνατότητες επικοινωνίας, μιας κοινωνίας συνεννόησης και διαλόγου, μέσα στην οποία ο ελληνισμός βρίσκει το κατάλληλο περιβάλλον να δημιουργεί, να συνδιαλέγεται, να αναπτύσσεται στην οικουμενικότητά του. Αποτελεί ταυτόχρονα η ίδια η Θράκη, κατά έναν τρόπο συμβολικό, εικόνα αυτού του κόσμου της σύγχρονης Ευρώπης. Συνυπάρχουν εδώ στη Θράκη πολλοί και πολλά μη ομοιόμορφα, διαφορετικά, αλλά δεν είναι και δεν πρέπει να είναι διαχωριστικά. Χαιρετισμούς απίφθηναν ο πρόεδρος της Αρνητικής Επιτροπής και δήμαρχος Ξάνθης Μιχάλης Τηλιανίδης, ο οποίος ζήτησε να γίνει μονόλεπτη σιγή προς τιμήν των αδικοχαμένων νεκρών κατά το πολύ νεκρό ναυάγιο του πλοίου Σάμενα στην Πάρο. Ενώ τόνισε τη χρονική σημασία του συνεδρίου, αφού συμπίπτει με την επέτειο της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης με την Ελλάδα. Το συνεδρίο συμπίπτει με την επέτειο της συμπλήρωσης 80 χρόνων από την ενσωμάτωση της Θράκης στη μητέρα Ελλάδα σε μια ξεχωριστή, μοναδική θα έλεγα χρονική στιγμή. Στην αρχή του 21ου αιώνα και της τρίτης χιλιετίας, στο άνοιγμα αυτό στο αύριο και στην ελπίδα για μια νέα τάξη πραγμάτων, πιο δίκαιη, πιο δημοκρατική, με καλύτερη ποιότητα ζωής, με περισσότερη ανθρωπιά. Ο δικός μας στόχος, το κυριότερο θα έλεγα μέλημα για όλους εμάς, είναι με κάθε δυνατή προσπάθεια να ενισχύσουμε το ρόλο της Ελλάδας γενικότερα και της Θράκης πιο ειδικά σε αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων. Ο Γενικός Γραμματέας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης Σταύρος Καμπέλης, ο οποίος στο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στους απόδημους στρατιώτες, ενώ έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας, ασφάλειας, συνεχούς ανωδικής πορείας και λαμπρών προοπτικών του τόπου και των ανθρώπων του, υπό δύο προϋποθέσεις, τη σύμνια και τη σκληρή δουλειά αφενός και την απεξάρτηση από νοοτροπίες εσωστρέφειας. Νομίζω ότι πάντα ένα συνέδριο Θρακών είναι μια σημαντική στιγμή για τη Θράκη. Είναι μια απεικόνιση της συγκεκριμένης πραγματικότητας
στην ιστορική στιγμή και είναι μια συνάντηση των Θρακών της Διασποράς με τους ανθρώπους που εδώ στη Θράκη δίνουν τη μάχη της ανάπτυξης. Επομένως, είναι κάτι που πρέπει να το χαιρετίζουμε κάθε φορά ιδιαίτερα και να προσπαθούμε να επωφεληθούμε από τα φορίσματά του. Νομίζω ότι και αυτό το συνέδριο, το πέμπτο συνέδριο, βρίσκει την Θράκη σε μια ανωδική πορεία, η οποία θα διαπιστωθεί και από τους συνέδρους, σε ένα αίσθημα δημιουργίας, ασφάλειας και αισιοδοξίας των κατοίκων. Τα μεγάλα έργα υποδομής της Θράκης βρίσκονται στην ολοκλήρωση, η οικονομία της σταθεροποιείται και αναπτύσσεται και επομένως μπορεί να διαδραματίσει πλέον αυτό που λέγαμε πάντα, ένα ρόλο συγκριτικού ελληνικού πλεονεκτήματος στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Πιστεύω ότι αυτό το αισιόδοξο μήνυμα θα περάσει στο συνέδριο και ασφαλώς η εμπειρία, οι προτάσεις και οι καταθέσεις ψυχής των ανθρώπων της Θράκης, είτε ζουν εδώ είτε ζουν στις χώρες του εξωτερικού, θα βοηθήσουν στην παραπέρα ανάπτυξή της. Επίκαιρη και ουσιώδη χαρακτήρισε τη συζήτηση για το μέλλον της Θράκης ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Χριστόδουλος εν ώψη και της τρίτης χιλιετίας που διανύουμε. Από το λόγο του Αρχιεπισκόπου δεν έλειψε η αναφορά στις προοπτικές που ανοίγονται για τη Θράκη στα Βαλκάνια, στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή μας, αλλά και στις φιλικές σχέσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν χρειάζεται διεθνείς συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων για να περιβάλλει τη μουσουλμανική μειονότητα με αγάπη και προστασία. Στην τρίτη χιλιετία που ξανοίγεται τώρα στα μάτια μας, η συζήτηση για το ελεύθερο, ανεξάρτητο από ξένες επεμβάσεις και ζωντανό μέλλον της Θράκης καθίσταται όσον ποτέ άλλοτε επίκαιρη και ουσιώδης. Κύριος ομιλητής του 5ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Θρακών ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Χριστόδουλος, ο οποίος είπε για το πόσο υπερήφανοι πρέπει να είναι οι Έλληνες για την ιστορία της Θράκης. Εκ των συναφών μελετών μου απεκόμισα την εντύπωση ότι όχι μόνο για προφανείς ιστορικούς λόγους δικαιούμεθα οι Έλληνες να είναι τα υπερήφανοι για τη Θράκη μας, αλλά και για καθαρά πολιτικούς και οικονομικούς λόγους οφείλουμε να την περιβάλλουμε με την αγάπη μας, την υποστήριξή μας και την έρημνά μας, ώστε να αποβεί τόπος συγκλήσεως θέσεων που εγκαθιδρύουν τελικά κλίμα σταθερότητος και προόδου. Ο κύριος Χριστόδουλος αναφέρθηκε στο ρόλο της Θράκης ως θύρα προς τα Βαλκάνια και στις προοπτικές των συμφερόντων της περιοχής. Η ελληνική Θράκη αποτελεί σήμερα μια εθνική πρόκληση και επιβάλλει τη λήψη πολλών αναγκαίων και γενναίων μέτρων, καθώς καλείται να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και μέσα στο περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου. Η σημασία της περιοχής αναδεικνύεται στις ημέρες μας και από την απόφαση των μεγάλων να εξεύρουν εναλλακτικούς δρόμους για τη μεταφορά του πετρελαίου. Η απόφαση υποστήριξης της κατασκευής του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς Αλεξανδροπόλεως είναι μια απόδειξη της πολιτικής τους αυτής και είναι ευνόητο πόσο συμφέρει στην Ελλάδα η υλοποίηση της αποφάσεως αυτής. Η χώρα μας έχει κάθε λόγο να προσβλέπει στην ανάπτυξη της Θράκης, δημιουργώντας αυτήν τον τρίτο μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη πόλο αναφοράς της, με βάση τις δυνατότητες που παρέχει η συνεργασία με τις άλλες βαλκανικές χώρες, όπου ο ανταγωνισμός με τις ευρωπαϊκές χώρες είναι μικρότερος και τα συγκριτικά πλεονεκτήματά μας πολύ μεγαλύτερα. Σε αυτή την προοπτική βρίσκεται το καλώς νοούμενο συμφέρον της περιοχής. Επίσης, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στις σχέσεις Ελλήνων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων της Θράκης, αλλά παράλληλα και στη συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας που ενισχύουν την προσέγγιση των δύο στοιχείων με αγάπη, κατανόηση και υγιότητα, υπερβαίνοντας τα πολιτικά λάθη του παρελθόνος και ανοίγοντας νέες διεξόδους επικοινωνίας. Στις Ελλήνων, Χριστιανών και Μουσουλμάνων στη Θράκη είναι πολύ καλές, άριστες θα έλεγα και φιλικές.
Απόδειξη τούτου είναι ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι δεν επιθυμούν να μεταναστεύσουν στην Τουρκία ή αλλού, μια και εδώ απολάβουν όλων των πολιτικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Είναι δε αξιοσημείωτη και αξιοτίμητη η με πρωτοβουλία του στρατού μας, του Τετάρτου Σώματος Στρατού, δηλαδή στη Θράκη, ενίσχυση της προσπάθειας για καταγραφή του κομματικού λεξιλογίου και πρόσφατη έκδοσή του που αφορά σε μια ιδιαίτερη φυλή, καθώς και η κοινωνική του προσφορά προς τη μειονότητα που και αξιόλογη είναι και αποτελεσματική. Παράλληλα, είναι αξιόλογη και η συμβολή της Ορθόδοξης Εκκλησίας στα πρόσωπα των ποιμεναρχών της που ενισχύουν την προσέγγιση των δύο στοιχείων με αγάπη, με κατανόηση και με οικειότητα, υπερβαίνοντας τα πολιτικά λάθη του παρελθόντος και διανοίγοντας νέες διεξόδους επικοινωνίας. Άρα δεν χρειάζεται διεθνείς συνθήκες προστασίας των μειονοτήτων για να περιβάλλει και τη μουσουλμανική μειονότητα με αγάπη και προστασία. Το έκανε και το κάνει από πίστη στις πανανθρώπινες αξίες και από συνέπεια στην κατοχύρωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Παρουσία πλήθους εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου πραγματοποιήθηκε το πρωί ο ετήσιος αγιασμός στα οικοκυστήρια της Ενώσεως Αγροτικών Συνεταιρισμών Ροδόπης, οι εγκαταστάσεις της οποίας βρίσκονται στη μελέτη. Κατά την ομιλία του προς τους παραγωγούς, ο πρόεδρος της Ένωσης, Δαμιανός Μαρουφίδης, έκανε λόγο για την υψηλή αξιοπιστία της Ενώσεως αλλά και την επέκτασή της στους δύο όμορους νομούς. Όσο για τη φετινή τιμή του βαμβακιού, θα ανακοινωθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας. Με τον καθιερωμένο γιασμό για να είναι παραγωγική η χρονιά και πλούσια εισοδιά για τον αγροτικό κόσμο, χαρακτηρίστηκε η σημερινή ημέρα για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Ροδόπης. Ο αγιασμός έγινε στα οικοκυστήρια της Ένωσης στη μελέτη. Και ήταν όλοι εκεί. Ο πρόεδρος Δαμιανός Μαρουφίδης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, αλλά και οι αγρότες παραγωγοί, περισσότεροι από κάθε φορά, που φέρνουν στη συνεταιριστική οργάνωση το δικό τους βαμβάκι. Στόχος της Ένωσης για φέτος, το βαμβάκι που θα εισκομιστεί να ξεπεράσει τους 40.000 τόνους. Δημιουργηθήκαμε, υπήρξαμε και υπάρχουμε για να αντιμετωπίζουμε όλα τα προβλήματα και τον σκληρό και τον αδύνητο ανταγωνισμό προς όφελος όλων σας. Η Ένωση, όπως κάθε χρόνο, θα είναι στη διάθεση των αγροτών και θα παραλάβει τα βαμβάκια, την ποσότητα μάλλον των βαμβακιών που έχει βάλει σε στόχο. Ο στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε την περσινή ποσότητα την οποία παραλάβαμε. Δηλαδή να πάμε πέραν των 40.000 τόνων. Και πιστεύω με την αυθόρμητη προσέλευση των αγροτών, με την υψηλή αξιοπιστία που έχουμε και με την επέκτασή μας στους δύο όμορους νομούς, αυτό θα αποτελέσει ένα στοιχείο το οποίο θα λάβει υπόψη του και ο πρόεδρος της περιοχής μας, θα μας φέρει τα βαμβάκια του και θα απολαύσει εκείνα τα οποία πρέπει να απολαύσει. Πότε θα ξέρουμε τιμές, Πρόεδρε? Την Δευτέρα με Τρίτη, μόλις συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η έρευνά μας έχει γίνει, έχουμε σχεδόν καταλήξει, αλλά μέχρι τη Δευτέρα δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε. Θα παραλαμβάνουμε με ανοιχτή τιμή. Δευτέρα με Τρίτη θα την ανακοινώσουμε. Κάνετε φέτος λόγο, Πρόεδρε, για σκληρό ανταγωνισμό, έτσι δεν είναι, για ακόμη μια χρονιά και μάλιστα για τιμές που τάζουν και τελικά ίσως να μην είναι και αληθείς. Αυτό θα το δείτε και θα το δουν και οι αγρότες, διότι πολλά έχουμε ακούσει κατά καιρούς. Πολλά υπόθηκαν, δεν υλοποιήθηκαν. Εμείς σε ό,τι είπαμε υπήρξαμε συνεπείς. Όσο για τους αγρότες που παρευρίσκονταν εκεί, δηλώνουν, τουλάχιστον στη Ροδόπη τηλεόραση, πολύ ευχαριστημένοι από τη χρόνια συνεργασία με την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Τι φέρετε τα προϊόντα σας εδώ στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών? Για δικό μας συμφέρον, για καλύτερα. Mm-hmm. Πού να πάμε, στον Έμορα? Πηγαίνω και στον Έμορα, αλλά εδώ προτιμάμε καλύτερα. Διότι μας στηρίζει καλύτερα η Ένωση. Mm-hmm. Πόσα χρόνια έχετε που φέρετε βαμβάκι εδώ? Εδώ από την ώρα που άνοιξε η Ένωση, φέρω μουλάκι. Και στα φέρετε εδώ στην Ένωση? Βέβαια, εδώ είναι το συμφέρον μας. Πού θα τα δώσουμε? Στην Ένωση. Πού θα τα πάμε? Μας συμφέρει να πάμε στον Έμπορα? Όχι. Πού για φέτος? Καλά, προς το παρόν καλά φέρονται. Δεν ξέρω, δεν αλωνίσαμε ακόμα, αλλά από ό,τι βλέπουμε από τους συναδέλφους, πρέπει να πάνε όλα καλά.
Και η περσινή χρονιά ήταν καλύτερα. Δύο τελευταία χρόνια. Ναι. Πάμε καλά, πάμε καλά. Και αυτό είναι το ευχάριστο. Θα στέλνει ο Θεός. Και για τις τιμές τι λέτε, πού μπορούν να φτάσουν? Δεν ξέρω, αυτά τα ξέρουν οι διοικήσεις από εκεί και πέρα, δεν ξέρουν τίποτα. Αυτά θα μας τα ανακοινώσουν Δευτέρα με τριχνά από εδώ. Την αλλαγή σκυτάλης στην Αντιδημαρχία των Τεχνικών ανέδειξε η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομωτινής. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Τάσος Ελευθεριάδης υπέβαλε την παρέτησή του από τη θέση αυτή, επικαλούμενος φόρτο εργασίας, λόγω και της θέσης που κατέχει του Προέδρου των Δημοτικών Σφαγείων. Βούληση του Δημάρχου Γιώργου Παπαδριέλη είναι η αξιοποίηση των νέων που εξελέγησαν στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, ο πολιτικός μηχανικός Γιώργος Πετρίδης αναλαμβάνει το ρόλο του Αντιδημάρχου από τη Δευτέρα. Τα είχε όλα το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Και 37 θέματα που στην πλειοψηφία τους ανεκρίθησαν και γενέθλια, αφού ο Δημαρχός μας Γιώργος Παπαδριέλης έκλεισε τα 56 του χρόνια, αλλά και παρετήσεις. Να πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Με μια αγκαλιά λουλούδια υποδέχτηκαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι το Δήμαρχο και εκείνος, ευχαριστημένος, τους αποκάλυψε αμέσως στην ηλικία του. Δήμο τα 56, χωρίς να κρύψω τίποτα, μπαίνουν τα 56. Εύχομαι σε όλο τα υγεία και προσωπική ευτυχία και ό,τι άλλο επιβιώσει ο καθένας σας. Κατά τα άλλα, η χθεσινή συνεδρίαση σηματοδοτήθηκε από την παρέτηση του Αντιδημάρχου των Τεχνικών, Τάσο Ελευθεριάδη. Σχολιάζοντας ο ίδιος την κίνησή του στη Ροδόπη τηλεόραση το πρωί, εξέφρασε τη διάθεσή του να είναι συνεπής με τον εαυτό του. Πιστεύω ότι κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, δεν κάνουμε τη δουλειά μας σωστά, είπε χαρακτηριστικά. Όρισα καλό, μετά από την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την έναρξη λειτουργίας της Δημοτικής Επιχείρησης των Σφαγείων, που ειλικρινά δεν πίστευα ότι θα με κουράσει μέχρι εδώ. Από εδώ και πέρα φαντάζομαι θα με κουράσει πιο πολύ. Έχοντας και την δική μου επιχείρηση, το μαγαζί μου, κάνοντας και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών, πιστεύω ότι ή κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας ή δεν κάνουμε τίποτα. Ή λέμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Γι' αυτό από πρόεδρος της Δημοτικής Επιχείρησης δεν μπορούσα να παραιτηθώ. Θα ήταν δειλία. Από το μαγαζί μου δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσω το μαγαζί. Το μόνο που μείνει ήταν αυτό. Έπρεπε να φύγω από εδώ γιατί ανάλωνα πολύ χρόνο και έτσι δεν θα ήταν δυνατόν να ανταπεξέλθω και σε αυτά τα καθήκοντα. Άρα την πόρτα της διαδοχής την παίρνει τώρα ο νέος δημοτικός σύμβουλος, ο κύριος Πετρίδης. Βεβαίως. Ο κύριος Πετρίδης, ο οποίος είναι ένα αξιόλογο παιδί, άξιος επιστήμονας μέσα στην κοινωνία, επαγγελματίας σωστός και καλός, νομίζω ότι πρέπει και αυτός να δείξει μέσα στην τετραετία τη δυναμική που έχει μέσα του. Αγαστή, για το καλό και δήμο και των συνδημοτών μας. Τη χρονική στιγμή που η κάμερα της τηλεόρασης Ροδόπη εστίαζε το φακό της στον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών, Τάσο Ελευθεριάδη, που εξηγούσε τους λόγους της παρέτησής του, ο νέος Αντιδήμαρχος, ο οποίος έπαιρνε πλέον τη σκητάλη της διαδοχής, δεχόταν τα συγχαρητήρια από τους συναδέλφους του. Τι το ευχηθούμε? Καλή επιτυχία στο δικό σου το έργο, Αντιδήμαρχε. Εύχομαι να είναι άξιος την καταστάσεις σου. Έτσι. Εγώ το πιστεύω ότι θα είσαι, ότι καλός. Δεν ήθελα τώρα στην τηλεόραση να πω αυτό που έλεγαν παλιά οι νέοι στους παλιούς, οι σπαθιάτες. Άλλες που είχαν άλλο και μην είναι όλοι. Εμείς θα γίνουμε καλύτεροι από εσάς. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει με σένα. Άμα τα ξεκινάτε. Ναι, η αλήθεια είναι το γνωστικό μου αντικείμενο έχει μεγάλη σχέση με το αντικείμενο της Αντιδημαρχίας των Τεχνικών Υπηρεσιών. Ο Δήμαρχος όντως με τίμησε με την επιλογή μου για τη θέση αυτή. Όραμα. Το όραμα είναι κοινό για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά, από όποια θέση κοινά κινούνται. Δηλαδή είναι η εξυπηρέτηση του κόσμου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των συνδημοτών μας. Εύχομαι καταρχήν στον απερχόμενο Αντιδήμαρχο καλή επιτυχία στο καινούριο του έργο, το οποίο είναι δύσκολο. Σε ό,τι αφορά εμένα, θέλω ένα διάστημα μικρό για να ενημερωθώ, χωρίς να είμαι βέβαια άσχετος με τα συζητήματα της Εθνικής Υπηρεσίας, διότι είχα μια ενεργή ενασχόληση στο διάστημα αυτό, της θητείας μου μέχρι τώρα, ως Δημοτικού Συμβούλου. Παρ' όλα αυτά, θα φροντίσω να ενημερωθώ το συντομότερο για τα θέματα που έχουν σχέση με την Δημαρχία και από εκεί και πέρα δουλειά, λίγα λόγια και πολλή δουλειά. Και έτσι, αν ξεκινήσουμε τη δουλειά με πρώτο έτσι, σημείο, ποιο ήταν αυτό το οποίο θα φωτογραφίζαμε? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα εγκεκριμένο με τις αναμορφώσεις που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια του έτους,
το οποίο οφείλουμε να διεκπεραιώσουμε και να το φέρουμε εις πέρας μέσα στους συμβατικούς χρόνους. Να αλλάξουμε όμως θέμα. Άμεσα επηρέασε τον κλάδο των μεταφορικών εταιριών η απεργία διαρκείας των φορτηγών δημόσιας χρήσης. Από την ημέρα που ξεκίνησε η απεργία, δηλαδή στις 25 Σεπτεμβρίου, κλείσαμε και εμείς τα γραφεία μας, δηλώνει ο πρόεδρος των μεταφορικών εταιριών Καβάλας, εκφράζοντας παράλληλα και τη συμπαράστασή τους στα δίκαια αιτήματά τους. Η απεργία διαρκείας των φορτηγών δημοσίας χρήσης που άρχισε στις 25 Σεπτεμβρίου επηρεάζει άμεσα και τις μεταφορικές εταιρείες που δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν τις μεταφορές τους. Παρά το γεγονός αυτό, ο πρόεδρος των μεταφορικών εταιριών Καβάλας, Γιώργος Κατσιδήμας, δηλώνει πως είναι στο πλευρό των απεργών και ελπίζει πως η πολιτεία θα μεριμνήσει για τα προβλήματα του κλάδου. Όπως ξέρετε, οι μεταφορικές εταιρείες είναι κρίκος με τα ΔΧ αυτοκίνητα και όπως έχει πληροφορηθεί όλη η Ελλάδα και όλος ο κόσμος του εμπορικού συλλόγου, δεν κινείται τίποτε, δεν μπορούμε να φέρουμε τίποτε από οπουδήποτε, διότι είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε τα ΔΧ φορτηγά αυτοκίνητα. Πιστεύετε ότι η απεργία τους είναι δίκη? Βεβαίως είναι δίκη, διότι όπως ξέρει όλος ο κόσμος, το πετρέλαιο έχει φτάσει στα ύψη. Ήδη πρέπει η πολιτεία να μεριμνήσει για το θέμα αυτό, διότι δεν μπορεί να είναι μέσα σε ορισμένους μήνες το πετρέλαιο 100% ή 120% απάνω. Όπως καταλαβαίνετε, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και έχουν δίκιο οι άνθρωποι που κάνουν αυτή την απεργία. Τι σκέφτεστε να κάνεις, δηλαδή αν κάποιος θέλει να μεταφέρει κάτι από Αθήνα ή από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας στην Καβάλα, τι μπορεί να κάνει? Τίποτε δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς. Τη στιγμή που τα ΔΧ αυτοκίνητα έχουν την απεργία τους, είμαστε υποχρεωμένοι κατά κάποιο τρόπο να συμπαρασταθούμε και εμείς, διότι το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι μόνο τα πετρέλαια, ακολουθάνε όλα τα άλλα πάνω στο αυτοκίνητο. Γι' αυτό ακριβώς δεν κινείται τίποτε, ούτε από οποιοδήποτε πόλη της Ελλάδος. Εμείς κλείσαμε τα γραφεία μας από τη μέρα που άρχισε η απεργία των φορτηγών, λέει χαρακτηριστικά το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Μεταφορικών Εταιριών Καβάλας, Ηλίας Ιωαννίδης, και δηλώνουμε συμπαραστάτες στους ιδιοκτήτες φορτηγών δημοσίας χρήσης, αφού τα αιτήματά τους είναι δίκαια και κατανοητά. Εμείς από τη μέρα της απεργίας των φορτηγών έχουμε κλείσει τα γραφεία μας, δεν λειτουργούν, δεν διακινούμε εμπόρευμα, γιατί η διακίνηση των εμπορευμάτων μας γίνεται με τα φορτηγά δημοσίας χρήσεως. Αισθανόμαστε συμπαραστάτες των φορτηγών δημοσίας χρήσεως όλων των κατηγοριών. Και φυσικά η δουλειά και η ανταπόκριση στα αιτήματα των επαγγελματιών ιδιοκτητών φορτηγών έχει άμεση σχέση και με τη δική μας δουλειά. Πιστεύουμε ότι είναι δίκαια τα αιτήματα των ιδιοκτητών φορτηγών δημοσίας χρήσεως. Συμμεριζόμαστε τις αγωνίες τους, τους προβληματισμούς τους και ενώνουμε και εμείς τη φωνή μας, ζητάμε από την κυβέρνηση να σταθεί απέναντι από τα προβλήματά τους και να κάνει μια προσπάθεια να δώσει λύσεις στα βασικά προβλήματα, στα βασικά αιτήματά τους. Με κατεβασμένες τις σημαίες και διάθεση να αλλάξουν την τιμαριθμική πολιτική της κυβέρνησης, προχωρούν σε απεργία οι οδηγοί των ταξί. Από τις 5 τα ξημερώματα έως και τα ξημερώματα της Κυριακής, οι οδηγοί των ταξί θα σταθμεύσουν τα αυτοκίνητά τους, υπενθυμίζοντας με αυτόν τον τρόπο στην κυβέρνηση ότι η συμφωνημένη αύξηση των κομίστρων κατά 8% δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. 24 ώρια απεργία ξεκινούν από τις 5 τα ξημερώματα μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής οι οδηγοί ταξί. Μια προειδοποιητική απεργία, όπως δηλώνει ο πρόεδρος των ταξί Καβάλας, Γιάννης Βουκαντζής, αφού την τελευταία δεκαετία η κυβέρνηση με την τιμαριθμητική της πολιτική βρίσκει διάφορους τρόπους για να μην τους ικανοποιεί τα αιτήματά τους. Πέρσι, κυβέρνηση και οδηγοί ταξί είχαν συμφωνήσει για αύξηση κομίστρων 8%, κάτι που ακόμη δεν έχει γίνει. Η 24ωρη απεργία ξεκινάει αύριο, από τις 5 ώρα τα ξημερώματα μέχρι τις 5 ώρα του Σαββάτου το πρωί. Είναι προειδοποιητική. Και ουσιαστικά είναι για την αύξηση του πετρελαίου και αν θέλετε γενικότερα είναι για τη στασιμότητα που υπάρχει στο επάγγελμά μας όσον αφορά τη συμπεριφορά της κυβέρνησης. Τι εννοούμε αυτό το πράγμα?
Την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον η κυβέρνηση με την αριθμητική της πολιτική, με τη συγκράτηση του πληθωρισμού έβρισε διάφορους τρόπους και μας και δεν μας ικανοποιούσε σε ορισμένα αιτήματα που θέλαμε. Πέρυσι είχαμε συμφωνήσει όσον αφορά το κόμιστρο, να, η αύξηση του κομίστρου να γίνει σε δύο δόσεις. Πέρυσι πήραμε τη μία αύξηση η οποία ήταν 4 δραχμές τη μονή και είχαμε συμφωνήσει ότι από φέτος, να ίσχυε από τις 1η δεκάτου του 2000, να ισχύσει κάποια αύξηση όσον αφορά τη μονή, τη διπλή ταρίφα, την αναμονή και τη σημαία. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση μετά την αύξηση του πετρελαίου, τελευταία που έγινε, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, με τις εφημερίδες και η ίδια, εξήγηλε ότι θα μας δώσει 8% σε όλο το τιμολόγιο. Το οποίο βέβαια και αυτό το ανέρεσε στη διάρκεια. Σύμφωνα με τον κύριο Βουγαντζή, θα πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να προβληματιστεί, να ενημερωθεί τι ακριβώς συμβαίνει και να προσπαθήσει να βρει λύσεις. Κάποια στιγμή η κυβέρνηση να προβληματιστεί, να σκύψει τα προβλήματά μας, να ενημερωθεί τι ακριβώς συμβαίνει, να καταλάβει ότι τελικά εμείς δουλεύουμε ίσα ίσα για την επιβίωσή μας, να κρατάμε την αξιοπρέπειά μας. Και εν διάφθη περιπτώσει, αν δεν έχει τη δυνατότητα τώρα με την αύξηση του πετρελαίου να αυξήσει το κόμιστρο, διότι με αυτή την αύξηση του πετρελαίου δεν θίγονται μονάχα, δεν έχουμε μονάχα εμείς, θίγονται όλοι οι μικροεπαγγελματίες, θίγονται οι μισθωτοί, θίγονται οι συνταξιούχοι. Βλέπετε ότι η πίεση έρχεται, πηγαίνει στα χαμηλά στρώματα, στους μικροεισοδηματίες. Και από ό,τι καταλαβαίνω, οι πάρα πολλοί συνταξιούχοι και μικροεισοδηματίες θα κρυώσουν φέτος. Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αύριο σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι μέτροι μέχρι ισχυρή και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Ροδόπη Τηλεόραση. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή σας νύχτα.